Καλησπέρα φίλες και φίλοι, συντρόφισσες και σύντροφοι. Εμείς επιμένουμε να θέτουμε στο επίκεντρο της συζήτησης την Ευρωπαϊκή Ένωση, που οι αποφάσεις της μας αφορούν όλους, αφορούν όλες τις πλευρές της ζωής μας. Δεν υπάρχει απόφασή της η οποία να μην αφορά κατευθείαν το τι θα γίνει την επόμενη μέρα για μας. Και επιμένουμε ενώ όλα τα κόμματα του συστήματος έχουν εξαφανίσει αυτή την Ευρωπαϊκή Ένωση από τη συζήτηση, παρότι είμαστε ελάχιστες μέρες πριν τις ευρωεκλογές. Έχει περάσει πάνω από ένας αιώνας από την εποχή που ο Λένιν φώτισε ότι η δημιουργία των Ενωμένων Πολιτειών της Ευρώπης στις συνθήκες του καπιταλισμού θα σήμαινε μια προσωρινή συμφωνία των Ευρωπαίων καπιταλιστών με σκοπό να πνίξουν από κοινού το σοσιαλισμό και να περιφερήσουν τα συμφέροντά τους απέναντι στους ανταγωνιστές τους. Αυτά έγραφε στο περίφημο άρθρο του για τις Ενωμένες Πολιτείες της Ευρώπης έναν αιώνα πριν. Η ζωή επιβεβαίωσε πλήρως την πρόβλεψη και την ανάλυσή του. Είναι από τα λίγα άρθρα που έχουν γραφτεί έναν αιώνα πριν που θα μπορούσαμε να το διαβάζουμε σήμερα και να περιγράφει πολύ καλύτερα και από τότε τη σημερινή πραγματικότητα. Απέδειξε ότι η ΕΟΚ και στη συνέχεια η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι μια διακρατική υπεριαλιστική συμμαχία που ιδρύθηκε, υπάρχει και λειτουργεί για να διασφαλίζει τα κέρδη των ομίλων σε βάρος των λαών της. Στη σημερινή Ευρωπαϊκή Ένωση των 25 εκατομμυρίων που ζουν στο όριο της φτώχειας και των 10 εκατομμυρίων ανέργων, απαγορεύεται σε 10 κράτη-μέλη της ο συνδικαλισμός. Σε περισσότερα από 15 κράτη υπονομεύεται, παραβιάζεται και απαγορεύεται το δικαίωμα στην απεργία. Σε ορισμένα απαγορεύεται η λειτουργία των κομμουνιστικών κομμάτων, ακόμα και η προβολή των συμβόλων τους της κόκκινης σημαίας με το σφυροδρέπαν. Ωστόσο, η επίκληση του κράτους δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης εξακολουθεί να έχει την τιμητική της στην κάλπη και αντιπαράθεση των κομμάτων του συστήματος. Απ' τη μια ο Μητσοτάκης δηλώνει περήφανος γιατί η κυβέρνησή του, λέει, αποκατέστησε την ευρωπαϊκή κανονικότητα στη χώρα. Απ' την άλλη, το ΠΑΣΟΚ, ο ΣΥΡΙΖΑ και τα υπόλοιπα κόμματα του συστήματος τον εγκαλούν ότι παραβιάζει το κράτος δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και το κάνουν σχεδόν σε κάθε ζήτημα, από την υπόθεση των υποκλοπών μέχρι τη διερεύνηση του μεγάλου εγκλήματος για τα Τέμπη. Είναι αναγκαίο λοιπόν να ξεκαθαρίσουμε πολύ συνοπτικά στη σημερινή ημερίδα τι είναι δίκαιο και ποιον υπηρετεί το κράτος. Για να απαντήσουμε σε αυτό το ερώτημα πρέπει να ξεκινήσουμε από το βασικό χαρακτηριστικό γνώρισμα κάθε δικαίου, που δεν είναι άλλο από το συμφέρον της εκάστοτε κυρίαρχης τάξης το οποίο υπηρετεί. Γι' αυτό εξάλλου το εκάστοτε δίκαιο προστατεύεται, διαμορφώνεται και επιβάλλεται από την οργανωμένη κρατική δύναμη της τάξης που έχει την εξουσία στη συγκεκριμένη ιστορική περίοδο. Ήδη στην εποχή του ο Μάρξ εξήγησε το πώς εμφανίζεται στον καπιταλισμό υψωμένη σε νόμο η βούληση της αστικής τάξης, η οποία πάντοτε φροντίζει να εμφανίζει τα δικά της συμφέροντα ως τα γενικά συμφέροντα της κοινωνίας. Η ιστορική πείρα επιβεβαιώνει πλήρως αυτό το συμπέρασμα. Δεν υπάρχει ούτε ένα αστικό σύνταγμα στον κόσμο που να μην νομιμοποιεί την εκμετάλλευση ανθρώπου από άνθρωπο μέσα από την κατοχήρωση του ιερού δικαιώματος της ατομικής καπιταλιστικής ιδιοκτησίας. Η ιστορική πείρα αποκάλυψε πόσο απατηλός είναι ο ισχυρισμός ότι μπορεί τάχα να υπάρξει κρατική διακυβέρνηση που να υπηρετεί τόσο τα συμφέροντα του κεφαλαίου όσο και της εργατικής τάξης του λαού. Αποκάλυψε δηλαδή το μύθο του εθνικού κοινού συμφέροντος. Επιβεβαίωσε πως δεν μπορεί να υπάρξει κοινό συμφέρον για τους θύτες και τα θύματα της εκμετάλλευσης. Η λειτουργία του κράτους έχει στόχο να διασφαλίσει και να οργανώσει την κυριαρχία της άρχουσας τάξης,
να συμβάλλει στη διαμόρφωση της στρατηγικής της, να προωθήσει τις συμμαχίες της στην κοινωνία, να καταστήλει και να ενσωματώσει τα θύματα της εκμετάλλευσης. Η διεθνής ιστορική πείρα έχει επίσης επιβεβαιώσει πλήρως ότι οι λειτουργίες του αστικού κράτους, ιδεολογικές, οικονομικές, νομικές, κατασταλτικές, δεν αυτονομούνται και υπηρετούν ενιαία τα στρατηγικά συμφέροντα της άρχουσας τάξης. Όλες οι λειτουργίες κάθε αστικού κράτους υπηρετούν αυτό το στόχο. Ολόκληρο, για να το δούμε τώρα πιο συγκεκριμένα, το νομοθετικό πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το σύνολο των κοινοτικών οδηγιών και δεσμεύσεων που αφορά την οικονομική λειτουργία των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υπηρετεί με κάθε τρόπο τα συμφέροντα του μεγάλου κεφαλαίου σε βάρος των λαών. Δέστε τις πιο χαρακτηριστικές πλευρές. Καταρχήν θωρακίζει την αύξηση του βαθμού εκμετάλλευσης των εργαζομένων με την οδηγία οργάνωσης του χρόνου εργασίας του 2003. Την οδηγία που επεκτείνει το χρόνο εργασίας για να αυξηθεί το ξεζούμισμα των εργαζομένων, για να αποσπά από κάθε ώρα εργασίας το μέγιστο κέρδος στο κεφάλαιο. Την οδηγία που επιτρέπει ως αποδεκτή παρέκκληση, γράφουν, ακόμα και την υπέρβαση των 13 ωρών εργασίας σε μια εργάσιμη μέρα. Την οδηγία που προβλέπει μέχρι και 12 μέρες συνεχόμενης δουλειάς και καθιστά παρελθόν το σταθερό ημερήσιο χρόνο εργασίας. Αξιοποιώντας αυτό το πλαίσιο, η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ θέσπισε τις 32 εργάσιμες Κυριακές στο εμπόριο και η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας έφερε το νόμο έκτρωμα του Γεωργιάδη που επιτρέπει τη δουλειά των 13 ωρών την ημέρα σε πάνω από έναν εργοδότη. Στην ίδια αντιδραστική κατεύθυνση κινείται το νομοθετικό πλαίσιο της δημοσιονομικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το Σύμφωνο Σταθερότητας, που οδηγεί στις δεσμεύσεις κάθε κυβέρνησης για τα ετήσια ματωμένα πλεονάσματα, τα οποία πληρώνουμε εμείς, τα οποία διασφαλίζονται με τη φορολογία του δικού μας εισοδήματος. Την ίδια στιγμή στην Ελλάδα, με τη στήριξη όλων των κυβερνήσεων και όλων των κομμάτων του συστήματος, διασφαλίζεται η φοροασυλία των εφοπλιστών, η φοροασυλία των μεγαλομετόχων των τραπεζικών ομίλων και των στρατηγικών επενδυτών. Όσο για τους αυταπασχολούμενους και τις πολύ μικρές επιχειρήσεις, με τις διαδοχικές μεταρρυθμίσεις του πτωχευτικού κώδικα αυξάνει η πίεση για πτώχευση των λεγόμενων μη βιώσιμων επιχειρήσεων και συρρυκνώνεται η δυνατότητα ικανοποίησης τυχών εργατικών απαιτήσεων. Αποφασιστικό βήμα σε αυτή την κατεύθυνση αποτελεί η εισαγωγή του θεσμού της πτώχευσης φυσικών προσώπων και όχι μόνο επιχειρήσεων, που ανοίγει το δρόμο για την εξόντωση των υπερχρεωμένων οικοκυριών προς όφελος των τραπεζών. Η στήριξη όμως της συγκέντρωσης του κεφαλαίου δεν περιορίζεται μόνο στο από ποιον παίρνει και από ποιον δεν παίρνει το αστικό κράτος, αφορά εξίσου το σε ποιον δίνει και σε ποιον δεν δίνει. Η θωράκιση της κερδοφορίας των ομίλων με τη γενικόλογη επίκληση της ανάγκης επιτάχυνσης της δικαιοσύνης αποτελεί βασική κατεύθυνση του ενιαίου χώρου ασφάλειας και δικαιοσύνης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το αποτύπωσε χωρίς περιστροφές η έκθεση της Επιτροπής Πισαρίδη το 2020, θέτοντας ως κεντρικό στόχο να μετατραπεί η δικαιοσύνη από εστία αβεβαιότητας σε πηγή εμπιστοσύνης για τους επιχειρηματίες. Σε αυτή την κατεύθυνση στον τομέα απονομής της δικαιοσύνης προωθήθηκε ο νέος δικαστικός χάρτης για μια δικαιοσύνη ακόμα πιο φιλική, ακόμα πιο γρήγορη, ακόμα πιο αποτελεσματική για τους επιχειρηματικούς ομίλους, όπως τονίζεται στην αιτιολογική του έκθεση. Με άλλα λόγια, ό,τι θέλει, όταν θέλει και όπου θέλει ο επενδυτής. Για να υπηρετηθεί αυτός ο στόχος, υποβαθμίστηκαν, διαλύθηκαν, ιδιωτικοποιήθηκαν αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες, ενώ παραμένουν υποστελεχωμένες χωρίς την αναγκαία υποδομή όσες ακόμα λειτουργούν. Στην ίδια την απονομή της δικαιοσύνης,
ενισχύεται η κατεύθυνση της ιδιωτικής διαμεσολάβησης, της διαιτησίας και γενικότερα των εξοδικαστικών μορφών επίλυσης των διαφορών, στο όνομα βέβαια πάλι της αποσυμφόρησης. Οι σχετικές διαδικασίες έχουν καταστεί ένα νέο πεδίο κερδοφορίας, καθώς δίπλα στις μεγάλες δικηγορικές εταιρείες εμφανίζονται και οι ιδιωτικές εταιρείες διαμεσολαβητών. Δεν χρειάζονται ειδικές γνώσεις για να αντιληφθούμε ποιος θα έχει το πάνω χέρι σε αυτές τις εξοδικαστικές διαδικασίες. Τον ασφυκτικό έλεγχο της νομολογίας υπέρ του κεφαλαίου υπηρετεί και η καθιέρωση των λεγόμενων πιλωτικών δικών. Έτσι τα ανώτερα δικαστήρια αναλαμβάνουν τα σοβαρά μεγάλα ζητήματα όπως οι περικοπές των συντάξεων, η ρήτρα αναπροσαρμογής στους λογαριασμούς του ηλεκτρικού ρεύματος που μας βασάνισε πέρυσι, η νομιμότητα των μνημονίων τα προηγούμενα χρόνια και τα υπόλοιπα δικαστήρια υποχρεώνονται να κινηθούν στις ράγες της συγκεκριμένης νομολογίας. Αντίστοιχα, τόσο στο νομοθετικό επίπεδο όσο και στην εφαρμογή του στην πράξη, ενισχύεται η κατεύθυνση της καταστολής και του περιορισμού των λαϊκών ελευθεριών. Η ατζέντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ενάντια στην τρομοκρατία και τον εξτρεμισμό, περιλαμβάνοντας χωρίς προσχήματα σε αυτήν την κομμουνιστική ιδεολογία και δράση, έχει ανοίξει εδώ και πάνω από 20 χρόνια αυτόν τον επικίνδυνο δρόμο. Πρόκειται για πολύπλευρη επίθεση στις λαϊκές ελευθερίες ενάντια στο οργανωμένο εργατικό κίνημα από τους τρομονόμους και τις βαθιά αντιδραστικές αλλαγές στους ποινικούς κώδικες μέχρι τις μαζικές άρσεις απορρίτου και την προληπτική διατήρηση των μεταδεδομένων όλων των επικοινωνιών όλων των λαών της Ευρώπης με σχετική οδηγία του 2006. Η αντιδραστικοποίηση του λεγόμενου κράτους δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης προχωρά όλα αυτά τα χρόνια κάτω από το μανδύα της δημοκρατίας. Κάτω από αυτό το μανδύα εισάγονται με μεγάλη ένταση όλες εκείνες οι ρυθμίσεις, τα παράθυρα, τα μέτρα, επίθεση στο λαϊκό παράγοντα. Βασικός κορμός των αντιδραστικών αλλαγών υπήρξε το 2016 η νομοθεσία για τα προσωπικά δεδομένα. Ο GDPR με όλα τα κλαδιά του, για παράδειγμα την οδηγία για τα δεδομένα των επιβατών των αερομεταφορών. Έτσι έχουν πλέον στα χέρια τους δεκάδες νόμιμους λόγους προληπτικού φακελώματος των εργαζομένων και των νέων στην Ευρώπη, από την εθνική άμυνα και τη δημόσια ασφάλεια μέχρι το γενικό συμφέρον της Ένωσης. Σε αυτό το έδαφος αξιοποιήθηκε η πανδημία και ενισχύθηκαν μηχανισμοί όπως η Europol, η Ευρωεισαγγελία, το Ευρωπαϊκό Ένταλμα Σύλληψης. Γιγαντώνονται τώρα βάσεις δεδομένων μεγάλης κλίμακας με νέες τεχνολογίες ιχνηλάτησης, αλληλοσυνδυόμενες υπηρεσίες φακελώματος και χαφιεδισμού στο πλαίσιο του περιβόητου χώρου ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης, με αυτόν τον εφάνταστο τίτλο περιγράφουν αυτή την κόλαση τα επιτελεία των Βρυξελών. Και αυτός ο κατάλογος δεν σταματά να μεγαλώνει. Σε αυτόν προστίθεται τώρα μεταξύ άλλων ο νέος κανονισμός που δυναμώνει το ευρωνοσιακό φακέλωμα, αφού στην ήδη υπάρχουσα αυτοματοποιημένη ανταλλαγή DNA δακτυλικών αποτυπωμάτων, αδειών κυκλοφορίας, προστίθενται εικόνες προσώπου, όπως η φωτογραφία ενός διαδηλωτή, ενός απεργού, τα κάθε είδους στοιχεία των φακέλων της αστυνομίας, διευκολύνοντας και επιταχύνοντας την ανταλλαγή τους ανάμεσα στα κράτη-μέλη. Αυτή η πορεία αντίδρασης σε όλη τη γραμμή αποκαλύπτει το πραγματικό πρόσωπο της αστικής δημοκρατίας ως δικτατορίας του κεφαλαίου με τις σύγχρονες μορφές προκλητικής και προληπτικής λογοκρισίας και στο διαδίκτυο και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Δίπλα στην αντιμετώπιση που ξέραμε του ριζοσπαστικού και βίαιου περιεχομένου, αυτό ακούγαμε τα προηγούμενα χρόνια, προστίθενται τα μέτρα ενάντια στην ρητορική μίσους, στην παραπληροφόρηση που νομιμοποιούν πλέον το κατέβασμα περιεχομένου από τα social media, το κλείσιμο λογαριασμών, στοχοποιούν όποιον αμφισβητεί την κυρίαρχη ευρωατλαντική προπαγάνδα, ειδικά γύρω από τους πολεμικούς σχεδιασμούς και σε αυτούς θα σταθούμε αναλυτικά στη συνέχεια.
δείγμα αυτής της πολιτικής της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι η πρόκληση να χαρακτηρίζεται η εναντίωση στην εγκληματική δράση του κράτους του Ισραήλ ως αντισημιτισμός, φτάνοντας στο σημείο ανοιχτών απαγορεύσεων, εκδηλώσεων και συγκεντρώσεων όπως έγινε στη Γερμανία. Το πιο πρόσφατο και κομβικό βήμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης προς το βαθύ σκοτάδι της καταπίεσης αποτελεί η πράξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την τεχνητή νοημοσύνη, η AI Act. Μια πράξη που επιτρέπει πλέον τη βιομετρική ταυτοποίηση σε δημόσια προσβάσιμους χώρους, δηλαδή σε δρόμους, σε σταθμούς, στο μετρό, με συστήματα τεχνητής νοημοσύνης που θα αναλύουν βιομετρικά χαρακτηριστικά όπως το χρώμα μαλλιών, δέρματος, ματιών, ως το ηχόχρωμα και τον τρόπο βάδισης ακόμα και σε πραγματικό χρόνο σε real time. Μια πράξη που κάνει ανοίγει επικίνδυνους δρόμους και ήδη διανύει επικίνδυνους δρόμους στην προληπτική αστυνόμευση, στη χρήση συστημάτων αναγνώρισης συναισθημάτων, στην καταγραφή και ανάλυση κινήσεων και συμπεριφοράς, ακόμα πλέον και μέσα στους χώρους εργασίας, γιατί και αυτό πλέον επιτρέπεται. Η κατεύθυνση της καταστολής και του περιορισμού βασικών λαϊκών δικαιωμάτων ενισχύεται σήμερα, καθώς αυξάνει ο κίνδυνος μιας μεγάλης πολεμικής αναμέτρησης ανάμεσα στα υπεριαλιστικά κέντρα. Και σε αυτό το σημείο θέλουμε να εστιάσουμε την προσοχή σας. Είναι γνωστά τα επικίνδυνα σχέδια που ξεδιπλώνει καταρχήν η πολεμική μηχανή του ΝΑΤΟ, στην οποία προσθέθηκαν πρόσφατα η Σουηδία και η Φιλανδία. Τα ξέρουμε όλοι πλέον από τις ειδήσεις. Ήδη από το 2021 εγκρίθηκε η στρατηγική ΝΑΤΟ 2030, που περιλαμβάνει τη δέσμευση των κρατών μελών για καταβολή του 2% του ΑΕΠ για ανάγκες του ΝΑΤΟ, την ανάπτυξη νέων στρατιωτικών βάσεων, τον συνδυασμό πυρηνικών και συμβατικών όπλων και συστημάτων, και αυτά αναφέρονται στα επίσημα έγγραφα του ΝΑΤΟ ως συνδυασμό συμβατικών και πυρηνικών όπλων. Σε αυτό το πλαίσιο συγκροτήθηκε το Ταμείο Καινοτομίας με τη συμμετοχή 17 κρατών ανάμεσα και της Ελλάδας και η στρατιωτική δύναμη ταχείας επέμβασης στην Ευρώπη που φτάνει τους 300.000 ενόπλους. Φανερή είναι η συνεχής αποστολή βαρέων όπλων και η πολύμορφη εμπλοκή στον πόλεμο στην Ουκρανία. Αυτό που είναι λιγότερο γνωστό και πολύ επικίνδυνο είναι η ταχύτητα με την οποία προχωρά η πολεμική προετοιμασία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η πολεμική οικονομία αποτελεί πλέον την πρώτη προτεραιότητα των επιτελείων των Βρυξελών για τη διασφάλιση της περιβόητης στρατηγικής αυτονομίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κάποια χρόνια πριν διαφήμιζαν την στρατηγική αυτονομία με το μανδύα των περιστεριών της ειρήνης απέναντι στα γεράκια του ΝΑΤΟ. Οι Ευρωπαίοι ήταν τάχα πιο φιλιρηνικοί από τους Αμερικανούς. Για την ανάγκη προετοιμασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης για μεγάλο πόλεμο μιλούν κορυφαίοι παράγοντες της, από τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Σαρλ Μισελ μέχρι τον πρόεδρο της Γαλλίας Εμμανουέλ Μακρόν και τον πρωθυπουργό της Πολωνίας Ντόναλντ Τούσκ. Και δεν μένουν μόνο στα λόγια και τις δηλώσεις. Οι αμυντικές δαπάνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχεδόν διπλασιάστηκαν την πενταετία 2019-2023 και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Άμυνας προβλέπει χρηματοδοτήσεις που ξεπερνούν τα 5,5 δισεκατομμύρια ευρώ ετησίως. Η γερμανική κυβέρνηση δρομολόγησε ήδη εξοπλιστικό πρόγραμμα Μαμούθ 100 δισεκατομμυρίων ευρώ και διαμορφώνει σχέδια για την υποδοχή τραυματιών πολέμου στα γερμανικά νοσοκομεία και για την εξοικείωση των παιδιών με τον πόλεμο στα γερμανικά σχολεία. Μιλάμε για επίσημα προγράμματα του Υπουργείου Παιδείας της Γερμανίας και του Υπουργείου Υγείας της Γερμανίας και όπως ξέρετε οι Γερμανοί στον δημόσιο λόγο τους δεν χαριτολογούν, ούτε είναι λόγια του αέρα τα δισεκατομμύρια τα οποία εξαγγέλουν.
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε ήδη την Ευρωπαϊκή Αμυντική Βιομηχανική Στρατηγική, επενδύσεις δηλαδή στην πολεμική οικονομία, και προχωρούν οι συζητήσεις για την έκδοση σχετικού ευρωομολόγου. Σε παγκόσμιο επίπεδο οι προϋπολογισμοί στρατιωτικών δαπανών των κρατών έφτασαν τα 2,4 τρισεκατομμύρια δολάρια το 2023. Και καταλαβαίνετε ότι τρισεκατομμύρια δολάρια δεν ξοδεύονται επίσης στο βρόντο. Γιατί όμως έχουμε αυτή την κλιμάκωση? Πώς είναι δυνατόν να υποτιμούν οι αστικές κυβερνήσεις τον τεράστιο κίνδυνο για την ανθρωπότητα από μια παγκόσμια πολεμική αναμέτρηση? Αυτό μας ρωτούν πολλοί φίλοι μας που παρακολουθούν με αγωνία τις εξελίξεις. Το συναντάμε σε συζητήσεις όλη την Ελλάδα που ο κόσμος ανησυχεί που πηγαίνει η κατάσταση και απ' την άλλη σκέφτεται ότι δεν μπορεί να είναι τόσο τρελή που να οδηγηθούμε σε μια τόσο μεγάλη σύραξη. Απαντάμε. Πρώτα απ' όλα γιατί οξύνεται ο ανταγωνισμός ΗΠΑ Κίνας για την πρωτοκαθεδρία στην παγκόσμια καπιταλιστική οικονομία. Και ποτέ ένας αγώνας για την πρωτοκαθεδρία στην ιστορία της ανθρωπότητας δεν έγινε ανέμακτα. Από την ιστορία της αρχαίας Σπάρτης με την αρχαία Αθήνα μέχρι σήμερα, για να θυμηθούμε. Οξύνεται ο ανταγωνισμός ανάμεσα στον ευρωατλαντικό άξονα του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στον υποδιαμόρφωση ευρασιατικό άξονα της Κίνας και της Ρωσίας. Αυτός ο ανταγωνισμός εκτείνεται από τον εμπορικό και τον τεχνολογικό τομέα μέχρι τους στρατιωτικούς εξοπλισμούς, εκτείνεται από την Αρκτική μέχρι την Αφρική και τον Ινδοειρηνικό, περιλαμβάνει πλέον και το διάστημα. Όμως υπάρχει και μια βαθύτερη αιτία. Η ορολογιακή βόμβα πάνω στην οποία κάθεται η διεθνής καπιταλιστική οικονομία, δηλαδή η υπερσυσσόρευση κεφαλαίου που δεν βρίσκει διέξοδο για να επενδυθεί με ικανοποιητικό ποσοστό κέρδους. Ήδη η οικονομία της Ευρωπαϊκής Ένωσης βρίσκεται στην ουσία σε φάση ύφεσης, σε ύφεση βρίσκεται η Γερμανία. Τα επιτελεία του ευρωατλαντισμού επεξεργάστηκαν ειρηνικές σε εισαγωγικά λύσεις που αποδείχθηκαν όμως όλες προσωρινές, αφού τελικά μεταθέτουν και διωγγώνουν την εκδήλωση της κρίσης την επόμενη μέρα. Δέστε για παράδειγμα το πιο γνωστό παράδειγμα τέτοιων λύσεων που δεν έφεραν όμως το αποτέλεσμα των σχεδιαστών τους, ήταν η συνεχής έγκριση νέων επενδύσεων σε αιωλικά και φωτοβολταϊκά πάρκα στο πλαίσιο της πράσινης μετάβασης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για καιρό ακούγαμε ότι έχει βρεθεί το νέο φάρμακο δια πάσα νόσο που θα διασφαλίζει σταθερή ανάπτυξη και αυτή ήταν η πράσινη ανάπτυξη. Τι έγινε τελικά? Εκδηλώθηκε πολύ γρήγορα κρίση υπερπαραγωγής στον τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας, καθώς η παραγωγή από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας αυξήθηκε παραπάνω από το διαθέσιμο ηλεκτρικό χώρο και τα δίκτυα. Δεν μπορείς να εγκρίνεις συνεχώς επενδύσεις ανεξάρτητα από τις ανάγκες κατανάλωσης, τα δίκτυα που έχεις, τη δυνατότητα αποθήκευσης, και το ηλεκτρικό ρεύμα δεν είναι νερό στην αποθήκευσή του. Και οδηγούνται πλέον στην Ευρωπαϊκή Ένωση σε περικοπές παραγωγής από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας μέχρι 30% σε αρκετές περιοχές. Τι σημαίνει αυτό? Ότι ο μήνας που θρέφει τους 11, η κότα με τα χρυσά αυγά της πράσινης μετάβασης περιορίστηκε πάρα πολύ, για να μην πω ετελείωσε σε αυτή τη φάση, μια και αναζητούν άλλα πράσινα εργαλεία, να το πω έτσι. Τώρα θα ακούσουμε τις επενδύσεις για το υδρογόνο, τις μπαταρίες και ούτω καθεξής. Γι' αυτό και τα υπεριαλιστικά κέντρα στρέφονται σε μεγαλύτερο βαθμό στην πολεμική οικονομία ως την πιο αποτελεσματική απάντηση για το μεγάλο πρόβλημα της υπερσυσσόρευσης κεφαλαίου. Γιατί στρέφονται στην πολεμική οικονομία? Αφενός γιατί προσφέρει μια άμεση κερδοφόρα διέξοδο για νέες παραγγελίες σε μια μηχανή η οποία θα δουλεύει τώρα πυρετοδός.
Αφετέρου, δείτε πόσες παραγγελίες δίνονται αυτή τη στιγμή για βόμβες, πυράβλους κλπ. Σε ολόκληρο τον κόσμο. Αφετέρου, γιατί ο πόλεμος δημιουργεί στη συνέχεια ένα Ελντοράντο νέων κερδοφόρων επενδύσεων στις περιοχές που καταστρέφονται και θα καταστραφούν από τους πολέμους. Ήδη η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει δημιουργήσει το μηχανισμό Rebuild Ukraine, ξαναχτίζοντας τώρα την Ουκρανία, να σε κάψω Γιάννη μου, να σε αλείψω Μέλη, για τη δανειοδότηση και τη χρηματοδότηση της ανοικοδόμησης της κατεστραμμένης Ουκρανίας. Όταν λοιπόν εμείς βλέπουμε τα παιδιά των Παλαιστινίων της Γάζας να θάβονται ζωντανά στα ερείπια των Ισραηλινών βομβαρδισμών και σκεφτόμαστε πώς είναι δυνατόν η λεγόμενη διεθνής κοινότητα να ανέχεται ένα τέτοιο έγκλημα γενοκτονίας, πρέπει να σκεφτούμε ότι αυτοί, από την άλλη πλευρά οι όμιλοι, βλέπουν τις τιμές των μετοχών τους να αυξάνονται στα ταμπλό των διεθνών χρηματιστηρίων. Επιβεβαιώνεται δηλαδή με τραγικό τρόπο για άλλη μια φορά ο Μάρξ, που εξήγησε ότι για 300% κέρδος το κεφάλαιο δεν έχει φραγμό για να διαπράξει οποιοδήποτε έγκλημα. Αποδεικνύεται ότι όλες οι διακρατικές συμμαχίες βρίσκονται στην υπηρεσία των μονοπωλίων και αποτελούν το μεγάλο αντίπαλο των λαών. Δεν υπάρχουν δηλαδή καλοί και κακοί υπεριαλιστές. Η χώρα μας εμπλέκεται ήδη ενεργά ως σημεοφόρος του ΝΑΤΟ σε δύο πολέμους, αφενός στο έδαφος της Ουκρανίας και αφετέρου στη Μέση Ανατολή, στο πλευρό του κράτους δολοφόνου του Ισραήλ. Και η κυβέρνηση δηλώνει χωρίς να ντρέπεται ότι η εμπλοκή δεν γίνεται μόνο λόγω των δεσμεύσεων της χώρας στο ΝΑΤΟ, αλλά για το συμφέρον των εφοπλιστών, των εγχώριων ενεργειακών και κατασκευαστικών ομίλων. Δηλώνει ότι τα ενεργειακά σύνορα της Ελλάδας εκτείνονται σε όλη την Ανατολική Μεσόγειο, τα σύνορα των ομίλων δηλαδή. Ποιον δηλαδή? Αυτών που μαυρίζουν τη ζωή μας και στην περίοδο της ειρήνης. Πρόκειται για ένα έγκλημα διαρκείας σε βάρος του λαού. Και αυτό το έγκλημα, η όλο και βαθύτερη εμπλοκή της χώρας στον πόλεμο, δεν γίνεται και δεν έγινε σε μια μέρα. Υλοποιήθηκε από όλες τις κυβερνήσεις. Για τη νέα Ελληνοαμερικανική Συμφωνία, την αναβάθμιση της Σούδας, τη δημιουργία νέων βάσεων στην Αλεξανδρούπολη και στο Στεφανοβίκιο στη Λάρισα, τα έδωσαν όλα, τόσο η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ όσο και της Νέας Δημοκρατίας. Η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ άνοιξε το δρόμο για να πατήσει γερά η στρατιωτική μπότα του ΝΑΤΟ στα Δυτικά Βαλκάνια με την απαράδεκτη Συμφωνία των Πρεσπών, την οποία υλοποιεί σήμερα η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Όλα τα κόμματα του συστήματος υποδέχτηκαν τον Ζελένσκι και τους εκπροσώπους των ναζιστικών ταγμάτων ασφαλείας, τον Αζόφ, στο Κοινοβούλιο. Όλοι μαζί προωθούν τη μετατροπή της χώρας σε πρωτοπαλίκαρο του ΝΑΤΟ. Όλοι μαζί στηρίζουν την επιθετική στρατηγική που ακολουθεί η άρχουσα τάξη για να αναβαθμίσει τη γεωπολιτική θέση της στην ευρύτερη περιοχή. Ο Κασελάκης ξεπέρασε ακόμα και το Μητσοτάκη, χαρακτηρίζοντας ως ιερή συμμαχία τη δολοφονική μηχανή του ΝΑΤΟ. Με τη στήριξη όλων τους παζαρεύει η κυβέρνηση με την Τουρκία τα κυριαρχικά δικαιώματα στην Ανατολική Μεσόγειο και την κυριαρχία της Ελλάδας στο Αιγαίο. Η εμπλοκή της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον υπεριαλιστικό πόλεμο πάει χέρι-χέρι με την ενίσχυση του νόμου και της τάξης μέσα στην Ευρώπη. Γιατί η συμμετοχή στους πολέμους, η μεγάλη όξυνση των αντιθέσεων ανάμεσα στα υπεριαλιστικά κέντρα αυξάνει την ανάγκη της άρχουσας τάξης να κρατάει υποταγμένο το λαό. Η επιδίωξη για ενίσχυση της στρατηγικής αυτονομίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης σηματοδοτεί την ενδυνάμωση της Ένωσης σε νομικό, θεσμικό και επιχειρησιακό εξοπλισμό. Αυτά τα όπλα, αυτός ο εξοπλισμός είναι δεδομένο πως θα χρησιμοποιηθούν και ήδη χρησιμοποιούνται όχι μόνο έξω στην αρένα του ανταγωνισμού με τα άλλα κέντρα, αλλά κυρίως μέσα στην Ευρώπη, απέναντι στο βασικό εσωτερικό εχθρό, απέναντι στα εργατικά, λαϊκά κινήματα, την κομμουνιστική πρωτοπορία.
Σε νομικό επίπεδο το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η έννοια λάστιχο της τρομοκρατίας και η νομοθεσία για την αντιμετώπιση της. Η αντιμετώπιση της τρομοκρατίας αποτελεί διαχρονικό πρόσχημα τόσο για τις υπεριαλιστικές επεμβάσεις, τον ΗΠΑ του ΝΑΤΟ της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως σήμερα, με χαρακτηριστικό τώρα παράδειγμα τη σφαγή των Παλαιστινίων, στο όνομα της αντιμετώπισης τρομοκρατίας γίνεται και αυτό, όσο και για τα μέτρα παρακολούθησης και καταστολής στο εσωτερικό των κρατών μελών. Στο όνομα της καταπολέμησης της τρομοκρατικής δράσης και του ριζοσπαστισμού, νομιμοποιούνται όλο και περισσότερο καταστάσεις έκτακτης ανάγκης, μαζικής και προληπτικής επιτήρησης όλου του πληθυσμού, όπως σήμερα που οι κάμερες τεχνητής νοημοσύνης εγκαθίστανται παντού στο Παρίσι εν ώψη των Ολυμπιακών Αγώνων. Η αξιοποίηση της τρομοκρατίας και για την εξατομικευμένη στόχευση κομμουνιστών, συνδικαλιστών, αγωνιστών του εργατικού κινήματος δεν μπορεί πια να κρυφτεί, αφού ήδη μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση μετράμε διώξεις για υποστήριξη της τρομοκρατίας σε βάρος προσώπων που υπερασπίστηκαν τον Παλαιστινιακό λαό ενάντια στη γενοκτονία του. Φυσικά, δεν πρόκειται για μέτρα που θα παρθούν μελλοντικά. Ήδη ενισχύεται ο έλεγχος του κράτους και της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη λειτουργία και τη δράση των κομμάτων με διάφορα προσχήματα, όπως η εξακρίβωση της πραγματικής ηγεσίας τους για να αντιμετωπιστούν υποτίθεται κρυφοφασιστικά κόμματα, όπως είδαμε με την περίπτωση των Σπαρτιατών. Αντίστοιχα επιχειρείται να επιβληθεί το πλήρες ηλεκτρονικό φακέλωμα και η αποδυνάμωση της ζωντανής πραγματικής λειτουργίας των συνδικάτων μέσα από τις γενικές συνελεύσεις με τον κατάπτυστο νόμο Χατζηδάκη. Στο έδαφος και των τελευταίων εξελίξεων έχει ενισχυθεί η συζήτηση σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης και όχι μόνο κρατών μελών για την ανάγκη θεσμοθέτησης ευρωπαϊκής κατάστασης έκτακτης ανάγκης με άμεση και καθολική εφαρμογή σε όλα τα κράτη-μέλη, χωρίς δηλαδή να χρειάζεται έγκριση από την κάθε κυβέρνηση, με το επιχείρημα ότι οι προβλέψεις της συνθήκης λειτουργίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν επαρκούν πλέον για την αντιμετώπιση τόσο περίπλοκων καταστάσεων. Καταλαβαίνετε ποιες εννοούν περίπλοκες καταστάσεις και ποιες προβλέπουν. Τα προηγούμενα χρόνια έχουν εξασκηθεί για να προχωρήσουν στα επόμενα βήματα. Με αφορμή την πανδημία αλλά και τον πόλεμο στην Ουκρανία έγινε επίκληση του δικαίου της ανάγκης σε όλα τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης προκειμένου να εφαρμοστούν με γρήγορο τρόπο εκτός από οικονομικά μέτρα και μέτρα καταστολής όπως απαγορεύσεις συναθρήσεων, μαζική καταγραφή και επιτήρηση. Η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη-μέλη δεν έχασαν την ευκαιρία να ενσωματώσουν στη νομική κανονικότητα αυτές τις έκτακτες προβλέψεις. Είναι χαρακτηριστικό ότι στην αρχή της πανδημίας με τους χιλιάδες νεκρούς, μόλις 11 κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης κήρυξαν κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Τα υπόλοιπα είτε εφάρμοσαν ειδικό νομοθετικό πλαίσιο έκτακτων καταστάσεων, όπως η Γερμανία και η Ιταλία, είτε πήραν μέτρα έκτακτης απευθείας νομοθέτησης, όπως στην Ελλάδα με τις συνεχείς πράξεις νομοθετικού περιεχομένου. Σε όλα τα κράτη-μέλη ενισχύθηκε το κατασταλτικό νομοθετικό οπλοστάσιο απέναντι σε ένα σύνολο δικαιωμάτων και ελευθεριών όπως οι συναθρήσεις, με πιο εμβληματικό το νόμο καθολικής ασφάλειας της κυβέρνησης Μακρόν στη Γαλλία, είδαμε πως έδαιναν χειροπόδαρα ακόμα και 16χρονα παιδιά οι αστυνομικές δυνάμεις μετά την καταστολή των διαδηλώσεων των κίτρινων γυλαίκων και των εργατικών διαδηλώσεων στις τελευταίες νεολαίστικες στο Παρίσι. Αντίστοιχα, σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης αναπτύχθηκε η έκτακτη νομοθέτηση στους βασικούς τομείς που με βάση τη συνθήκη της λειτουργίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης προβλέπεται η ανάληψη δράσης από την Ευρωπαϊκή Ένωση για να αντιμετωπίζονται επίκουσες απειλές. Θα μπορούσαμε, φίλες και φίλοι, να προσθέσουμε έναν ατέλειωτο κατάλογο τέτοιων νόμων και μέτρων. Δεν νομίζουμε ότι χρειάζεται.
Το συμπέρασμα βγαίνει αβίαστα από όσα προαναφέραμε. Η Ευρωπαϊκή Ένωση αποτελεί μια μορφή δικτατορίας του κεφαλαίου. Η ίδια και τα κράτη-μέλη της υπηρετούν την αδικία, την εκμετάλλευση ανθρώπου από άνθρωπο και απειλούν όλα τα δικαιώματά μας, τις ανάγκες μας, τις ζωές μας. Όμως, φίλες και φίλοι, δεν μπορούμε και δεν πρέπει να συνεχίσουμε έτσι. Είναι φανερό ότι χρειαζόμαστε μια ανώτερη οργάνωση της κοινωνίας. Ένα ριζικά διαφορετικό κράτος που θα έχει για σκοπό την ικανοποίηση των αναγκών μας και όχι το καπιταλιστικό κέρδος. Ένα κράτος που οι εργαζόμενοι θα συμμετέχουν καθημερινά στη λήψη και στον έλεγχο των αποφάσεων. Ένα κράτος που θα σχεδιάζει επιστημονικά κεντρικά την παραγωγή, την οικονομία, με γνώμονα τη λαϊκή ευημερία. Αυτή η ανώτερη οργάνωση της κοινωνίας μπορεί να υπάρξει αν ο λαός αποφασίσει να βαδίσει το δρόμο της ανατροπής και να πάρει στα χέρια του τα κλειδιά της οικονομίας και της κοινωνίας. Να ανοίξει δηλαδή το δρόμο για την Ελλάδα και την Ευρώπη της κοινωνικής ιδιοκτησίας, του σοσιαλισμού. Αυτή η αποστολή δεν μπορεί να υλοποιηθεί από τους θεσμούς του σημερινού αστικού κράτους. Το τυπικό δικαίωμα της ψήφου κάθε 4 χρόνια δεν μπορεί να διασφαλίσει την ενεργό καθημερινή συμμετοχή των εργαζομένων στη λήψη και στον έλεγχο των αποφάσεων. Απαιτούνται νέοι θεσμοί που θα έχουν στον πυρήνα τους τον ίδιο το χώρο εργασίας και θα εξασφαλίζουν την ουσιαστική συμμετοχή των εργαζομένων. Τέτοιοι θεσμοί και όργανα αναδείχθηκαν στην ιστορία της ταξικής πάλης ήδη 2 αιώνες πριν, όχι έναν, από την Παρισινή Κομμούνα μέχρι τα Σοβιέτ, μετά τη νίκη της Οκτωβριανής Επανάστασης. Αυτή η λειτουργία και αυτά τα νέα όργανα είναι απαραίτητα για να εκπληρώσει το εργατικό κράτος τόσο την αμυντική του λειτουργία απέναντι στους εχθρούς του σοσιαλισμού, όσο και τη δημιουργική, οικονομική και πολιτιστική αποστολή του. Σε όλα τα επίπεδα των οργάνων εξουσίας θα ανήκει η απονομή της λαϊκής δικαιοσύνης. Σε όλα τα δικαστικά όργανα θα συμμετέχουν εκλεγμένοι εκπρόσωποι των εργαζομένων, αλλά φυσικά θα συμβάλλει εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό, δικαστές και δικηγόροι στο σοσιαλισμό. Οι νομικοί επιστήμονες έχουν σοβαρό ρόλο να επιτελέσουν στην αποτελεσματική εφαρμογή και έρευνα των νέων προβλημάτων του σοσιαλιστικού δικαίου και επίσης δεν πρέπει να υποτιμάμε το πλήθος των παραγόντων που μπορούν να οδηγήσουν στην παραβίαση της σοσιαλιστικής νομιμότητας. Δεν θα είναι μια ιδανική κοινωνία ο σοσιαλισμός. Σε πείσμα των αστικών αναλύσεων, η ιστορία της Σοβιετικής Ένωσης απέδειξε τι μπορούν να πετύχουν οι εργαζόμενοι όταν γίνουν κυρίαρχοι των μέσων παραγωγής, όταν κατακτήσουν την πολιτική εξουσία. Στη Σοβιετική Ένωση εξασφαλίστηκε για πρώτη φορά το δικαίωμα στην εργασία, μπήκαν τα θεμέλια για την κατάργηση της γυναικείας ανισοτιμίας, αναπτύχθηκε πολύ νωρίτερα από τον καπιταλισμό η δωρεάν υψηλού επίπεδου υγεία και παιδεία. Όμως την υπεροχή του σοσιαλισμού υπογραμμίζει και η αρνητική πείρα του 20ου αιώνα. Γιατί και αυτή η ιστορική πείρα υπογραμμίζει τις αρνητικές συνέπειες όταν υπονομεύεται και εξασθενεί αντί να αναβαθμίζεται ο κεντρικός σχεδιασμός, όταν ενισχύονται αντί να υποχωρούν οι δυνάμεις της ομαδικής ιδιοκτησίας, όταν αυξάνει αντί να μειώνεται η απόσταση ανάμεσα στη διευθυντική και στην εκτελεστική εργασία. Χαρακτηριστική πλευρά αυτής της αρνητικής ιστορικής πείρας ήταν η πορεία από την εξασθένιση της λειτουργίας των Σοβιέτ με τη μετατόπισή τους από το χώρο εργασίας στο χώρο κατοικίας μέχρι την ανακήρυξη του παλαϊκού κράτους το 1961, δηλαδή την άρνηση της λενινιστικής θέσης για την εργατική εξουσία. Ωστόσο, σήμερα έχουμε αποκτήσει πολύτιμη θεωρητική γνώση για να μην επαναλάβουμε τα ίδια λάθη. Παράλληλα, σήμερα έχουν εκλείψει μια σειρά επιστημονική και τεχνική περιορισμοί που υπήρχαν το 1917 στη Ρωσία, το 1950 στη Σοβιετική Ένωση. Σήμερα μπορούμε να αξιοποιήσουμε όλες αυτές τις δυνατότητες για να ανοίξουμε ξανά το δρόμο για την κοινωνική ευημερία. Και φυσικά, φίλες και φίλοι, δεν περιμένουμε κάποια μεγάλη μέρα για να λυθούν τα προβλήματά μας. Είμαστε καθημερινά μπροστά στους αγώνες, στην προσπάθεια να οργανωθεί η μεγάλη αντεπίθεση του λαού.
Είμαστε η μόνη πραγματική μαχητική αντιπολίτευση απέναντι στην κυβέρνηση και τα υπόλοιπα κόμματα του συστήματος που υπηρετούν τα μεγάλα συμφέροντα, το κεφάλαιο, τις δεσμεύσεις στο ΝΑΤΟ και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Οργανώνουμε τον αγώνα για συλλογικές συμβάσεις, για ουσιαστικές αυξήσεις μισθών, για μείωση του χρόνου εργασίας. Είμαστε μπροστά για να καταργηθούν οι νόμοι Χατζηδάκη, Γεωργιάδη και ολόκληρο το νομικό πλαίσιο που εδραιώνει τον εργασιακό μεσαίωνα. Για την πλήρη προστασία της πρώτης κατοικίας ενάντια στους ηλεκτρονικούς πληστηριασμούς και στην εφαρμογή του νέου πτωχευτικού κώδικα. Μπαίνουμε μπροστά για να σταματήσει η ποινικοποίηση των εργατικών λαϊκών αγώνων και η συστηματική κήρυξη των απεργιών ως παράνομες. Πάνω απ' όλα, οργανώνουμε και κλιμακώνουμε τον αγώνα για να μην γίνει η νεολαία και οι υπόλοιποι λαοί της περιοχής κρέας για τα κανόνια, για τα συμφέροντα των μεγάλων ομίλων, για να απεμπλακεί η χώρα μας από τα πολεμικά σχέδια του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για να γυρίσουν πίσω οι φρεγάτες, για να κλείσουν οι βάσεις του θανάτου, για να σπάσουμε τα ευρωατλαντικά δεσμά, για να σταματήσει η στήριξη του κράτους δολοφόνου του Ισραήλ και να αναγνωριστεί το Παλαιστινιακό κράτος. Μπαίνουμε μπροστά για να οργανωθεί πανελλαδικά η μεγάλη λαϊκή αντεπίθεση, η σύγκρουση με την πολιτική που υπηρετεί τα μεγάλα συμφέροντα. Σας καλούμε να πάρετε τη θέση σας στη μάχη, δίπλα μας, δίπλα στο κουκουέ. Σας καλούμε να έρθετε μαζί μας για να πούμε το μεγάλο όχι στην Ευρωπαϊκή Ένωση του πολέμου, της καταστολής και της εκμετάλλευσης. Για να καταδικάσουμε όλους τους συνενόχους, τη Νέα Δημοκρατία, το ΣΥΡΙΖΑ, το ΠΑΣΟΚ και τους υπόλοιπους για το πώς φτάσαμε στη σημερινή κατάσταση. Για να βγουν από τις κάλπες πολύ περισσότερα κόκκινα ψηφοδέλτια, τα ψηφοδέλτια του ΚΚΕ, της μόνης πραγματικής λαϊκής αντιπολίτευσης. Για να στείλουμε και στο Ευρωκοινοβούλιο αυτούς που βρίσκονται καθημερινά στην πρώτη γραμμή των αγώνων και όχι τους celebrities, υποψήφιους όπως η Κατερίνα Γεράκη και η Χριστίνα Σχαλούμπακα από το χώρο της δικαιοσύνης. Για να γίνει πολύ πιο δυνατό το ΚΚΕ και εκεί που ψηφίζονται οι αποφάσεις και εκεί που ανατρέπονται στους δρόμους του αγώνα. Φίλες και φίλοι, ελάτε μαζί μας για να στείλουμε το μήνυμα ότι μπορούμε και θέλουμε να τους χαλάσουμε όσα σχεδιάζουν σε βάρος μας. Ενάντια σε εμάς, χωρίς εμάς. Ότι μπορούμε να ανοίξουμε το δρόμο για την Ελλάδα και την Ευρώπη του σοσιαλισμού. Στις λίγες μέρες που απομένουν θα τα δώσουμε όλα και θα τα καταφέρουμε. Καλή δύναμη, σύντροφοι και φίλοι.